Γεια σας! Χαίρετε, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, αν ρωτάς. Θα είναι πολύ καλύτερα μετά, μόλις τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Αυτό... Έχουμε έρθει σε έναν χώρο, όπου είναι εδώ πέρα όλα τα όργανα γυμναστικής, Nordic Track, υποστηρίζουν το iFit. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Interactive personal training. Είναι ο προσωπικός σου γυμναστής στο σπίτι. Αυτό. Διαδραστικός. Ναι. Για να σε μου βάζει. Μιλάει. Σου μιλάει. Σου φτιάχνει προγράμματα. Αναλόγως τι θες να κάνεις. Ναι. Αν είσαι έμπειρος ή αν είσαι άχρηστος. Στη γυμναστική. Για να γίνεις καλύτερος, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι όλοι γυμνασμένοι. Είναι μια εφαρμογή την οποία ουσιαστικά μπορείς είτε να την έχεις στο κινητό σου, είτε να τη χρησιμοποιείς στα όργανα γυμναστικής που έχουμε εδώ, είτε σε κάποια άλλα όργανα γυμναστικής που είναι από εκεί, ας πούμε, τα οποία δεν έχουν οθόνη όπως είναι αυτά εδώ, σε συνεργασία με το κινητό σου και πάντα έχεις έναν προσωπικό γυμναστή, έναν personal trainer, όποτε θέλεις εσύ. Με όποιο είδος γυμναστικής θέλω. Αναλόγως το όργανο, με ποιο είδος γυμναστικής θέλεις. Θέλω, ας πούμε, να τρέξω, ρε παιδί μου. Θα τρέξεις στο διάδρομο. Δεν θα βγεις έξω, θα βγεις στο σπίτι. Θέλω να κάνω ποδήλατο. Θα κάνεις ποδήλατο. Θέλω να κάνω πιλάτες. Θα κάνεις πιλάτες εκεί. Κάθε ξεχωριστό όργανο γυμναστικής έχει συγκεκριμένα προγράμματα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στο ποδήλατο, μέσα από την οθόνη θα δεις διαδρομές και προγράμματα και που έχουν να κάνουν με το ποδήλατο. Πού, σε ποια χώρα? Όπου θες στον κόσμο. Ψέματα λες. Έχει σίγουρα στη Χαβάη. Στην Ελλάδα έχει, ας πούμε. Έχει, ο διάδρομος έχει και στην Ελλάδα. Θα σε βάλω να κάνεις το διάδρομο. Άκου να δεις πώς δουλεύει αυτό. Έτσι. Κοίτα εδώ. Ένας ωραίος καθρέφτης. Αλίμονο. Για να με κοιτάζω, να βάζω τα ρούχα μου πριν την προπόνηση. Α, δεν είναι ένας ωραίος καθρέφτης. Είναι ένας καθρέφτης και ταυτόχρονα είναι μια ντουλάπα για όργανα γυμναστικής. Έλα ρε φίλε, άσε μας. Και εδώ μέσα ουσιαστικά έχει καλέ, όλα... Έχει λάστιχα. Kettlebells, έχει λάστιχα και έχω προσωπικό. Περίμενε. Εδώ. Ουσιαστικά είναι η εφαρμογή, έτσι. Ναι. Έχεις μέσα το ιστορικό σου. Μάλιστα. Πόσες, τι έχεις κάνει τις τελευταίες 7 μέρες. Αναλόγως με το τι κάνεις εσύ, σου φέρνεις στην πρώτη σελίδα φίλε. Τα προγράμματα που αντιστοιχούν στις προπονήσεις που κάνεις για να μπορέσεις να σε εξελίξεις, να σε κάνει καλύτερες. Πραγματικά, σαν να έχεις τον προσωπικό σου. Όπως θα κάναμε κανονικά. Σαν να έχεις ένα personal trainer. Ναι. Έχεις συγκεκριμένες σειρές από ασκήσεις, 8 ασκήσεις, 16, ας πούμε, 9, αλλά είναι συγκεκριμένες σειρές. Ή μπορείς να κάνεις, να διαλέξεις ένα κατηγορία που έχει να κάνει. Με τις μυϊκές ομάδες ή μπορείς να πας εδώ στο browser και να διαλέξεις όπως θες, όποιο τρόπο θες. Παρακαλώ, θα σε βάλω να κάνεις κάτι εύκολο. Έτσι. Και όλες αυτές οι ασκήσεις είναι από γυμναστές, οι οποίοι είναι όλοι τους top γυμναστές. Πάνω από 150 νομίζω είναι οι γυμναστές που συνεργάζονται με την iFit για όλα τα όργανα και για όλες τις ασκήσεις που υπάρχουν. Δεν θα σε βάλω να κάνεις τώρα ασκήσεις εδάφους. Θα διαλέξουμε κάτι άλλο με τα βαράκια. Θέλω. Θα βάλουμε βαράκια. Oh. Και όλες αυτές οι ασκήσεις είναι και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μπορείς να κάνεις εδώ εσύ την αναζήτηση. Στην Χαβάη θέλω. Έχει. Τι θα είναι η σειρά, πόση ώρα θες να κάνεις, ποιος θα είναι ο προπονητής. Γιατί κάποιοι μπορεί να φέρουν συγκεκριμένο προπονητή. Oh, έτσι. Κοίτα εδώ πώς είναι. Θέλω μια γυναίκα. Βάλε μια γυναίκα. Αυτή θέλω που φαίνεται και μαχητική. Ωραία, αυτό κάναμε και πριν, τέλεια. 10 λεπτάκια, έτσι. 10 λεπτάκια. Κάθεσαι εδώ και ξεκινάς το workout. Μάλιστα. Ωραία, πάρε τα βαράκια, πάρε τα τρίχυλα. Πέτρι, σου λέει στην αρχή, κάνε μια μικρή προθέρμανση. Εντάξει. Κωνσταντάρα κάνε. Ναι, θα ξεκινήσει τώρα. Σου δίνει το ρυθμό και εσύ ακολουθείς, εντάξει. Σου μιλάει συνέχεια να σε κρατάει, σαν να έχεις τον προσωπικό σου γυμναστή. Ναι, ναι, ναι. Σαν να μην σου λέω, έλα μα το πάμε! Να είσαι καλή μαζί μου! Μέχρι να κάνεις λίγο αυτό, πάμε να σε ετοιμάσω το διάδρομο, γιατί θα κάνεις ένα λεπτάκι. Πολύ εγώ θα τα κάνω. Μετά θα έρθεις στο διάδρομο, ναι, να σε πάω μια βόλτα στην Ελλάδα, εντάξει. Παιδιά, λαχάνιας από τώρα. Μάλιστα. Έτοιμοι. Ναι. Οχ. Παιδιά, είναι πολύ καλή, λάθος θα κάνω. Κοίτα, μπράτσο. Εδώ είναι η Ελλάδα. Εδώ έχει στην Ελλάδα 23 αποτελέσματα μου έβγαλε εδώ Ελλάδα. Παλαιό Φάληρο. Κρήτη, Δελφή, Ακρόπολη, Παρνασσός, Αθήνα. Συγκρού Forest Run, εδώ πιο κάτω, Μετέωρα, Σαρανικός Κόλπος,
Άλλη στην παραλία εδώ πέρα στην Κρήτη. Αράχοβα. Μπορώ, Καλαμπάκα, Ρέθινο, Λυκαβητός, Μετέωρα. Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Παναθηναϊκό στάδιο. Την βάλω εδώ να τρέξει ή στα Χανιά. Τα αφήνει κάτω, κάτω τα βαράκια και ανεβαίνει κατευθείαν στο διάδρομο. Πάμε στην Ελλάδα. Έλα. Λοιπόν, Μαντό, σου ετοίμασα. Δεν να τρέχω. Σου ετοίμασα Ελλάδα. Α, δεν σου βάζω εγώ τίποτα να τρέχει να κάνει. Τι, εδώ τρέχει. Ακολουθεί το ρυθμό που έχει ο. Εντάξει, θα πεθάνω. Ακολουθεί το ρυθμό που έχει ο κύριο εδώ πέρα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έτσι είναι 3 χιλιόμετράκια σε μισή ώρα. Χαλαρά θα σε πάει. Πήγα στην παραλία τη Αγία μα Μαρίνα να πα λίγο και στη θάλασσα. Ναι, να πα λίγο στη θάλασσα. Πάτα το play πάνω εκεί. Εντάξει. Ίδια λογική και εδώ. Έκανα αναζήτηση Ελλάδα και μου έβγαλε όλα τα στην Ελλάδα με συγκεκριμένο προπονητή. Ο οποίος θα σου μιλάει, θα ακολουθήσει εσύ τη διαδρομή του πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και να ακολουθήσει και αντίστοιχα ο διάδρομος θα αυξάνει αντίστοιχα την ταχύτητα ή την κλίση του. Κοίτα τη διαδρομή εδώ πέρα. Έτσι, αυτό θα πάμε από αυτό εδώ μέχρι εκεί. Ναι. Αυτός είναι ο προπονητής σου. Βλέπεις εδώ πέρα, η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα με το ρυθμό που θα πάει ο κύριος. Μπορείς εσύ, αφού έχεις συνηθίσει μεγάλες αποστάσεις να κάνεις, να αντέξεις περισσότερο, να πας σε μια πιο δύσκολη. Να πας σε μια πιο δύσκολη διαδρομή. Ωραία. Εντάξει, κάθε εβδομάδα ανανεώνονται τα προγράμματα ακόμα περισσότερα. Σιγά βλέπεις, σιγά, μάνα 5,7 μου. Χιλιόμετρα, χαλαρά στη θάλασσα. Δεν είμαι χαλαρά, εγώ έχω να προπονηθώ 3 χρόνια. 5,7 χιλιόμετρα είναι περπάτημα, ρε Μαντώ. Γρήγορο περπάτημα. Για σένα. Ναι. Και σου μιλάει συνέχεια, μπορείς εδώ ανά πάσα στιγμή. Να αυξήσει την ταχύτητα, να το πάω στα 22. Όχι, να μην αυξήσουμε. Να το βάλω στα 22. Όχι! Γιατί ρε, Μαντώ. Θα πεθάνω. Θα σπάσει τον καθρέφτη. Άμα δεν αντέχει, μπορεί να χαμηλώσει την ταχύτητα. Εδώ είμαστε, καλά είμαστε. Έτσι, μπορεί να χαμηλώσει την ταχύτητα για να μην πηγαίνει με την ταχύτητα που θέλει. Λέει καμία ιστορία, μπορώ να σου πω τα ψυχολογικά μου. Ναι, μπορώ να του πει ό,τι θε. Και σου λέει ότι θα προσαρμόσω τώρα, γιατί εγώ μείωσα την ταχύτητα. Γιατί θα προσαρμόσω το πρόγραμμα στο ρυθμό που έβαλε εσύ τώρα για να μπορέσει να αντέξει, να βγάλει το ρυθμό. Τι ωραία που είναι εδώ που με έχει φέρει. Είναι πολύ ωραία η θάλασσα. Πραγματικά είναι ωραία, αρέσει. Ναι, κάτσε για να θε να το βάλει εδώ. Πάλε να με φυσάει. Full. Clean from whatever's going on. Παιδιά, είναι τέλειο. Again, that max heart rate is calculated by taking 220. Τώρα σε βάλα σε εύκολο. Είναι εύκολη αυτή η διαδρομή, εντάξει. To give you the max heart rate. Ρε, εσύ, Δημήτρη, να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Πλάκα, Δημήτρη, όλοι όσοι κάνουμε διάδρομο... Και είναι βαρετό. Είναι βαρετό, ενώ εδώ... Ναι, ακολουθείς ακριβώς το πρόγραμμα. Βλέπεις την ωραία εικόνα που σου είναι και εκεί αρέσει. Μπορείς να βάλεις άμα θες και Bluetooth ακουστικά, άμα δεν θες να ακούνε οι άλλοι τι σου λέει ο coach. Έτσι. Και το θέμα είναι αυτό, είναι ότι έχεις πάρα πολλές επιλογές. Συνήθως ένα διάδρομο πας και τι κάνεις, βάζεις ένα από τα 10-12 προγράμματα βλέπεις που έχει. Βλέπεις εκεί πέρα κάτι χαζά στο νιου. Ναι. Ενώ αυτά... εδώ έχεις στόχο, ρε παιδί. Δεν είναι μόνο η οθόνη, είναι αυτό ότι έχεις πολλούς προπονητές. Τι ωραίο που έχει ανεμιστήρα. Πολλά διαφορετικά μέρη να βλέπεις και πολλές διαφορετικού είδους προπονήσεις. Βάλε μου άλλο μέρος. Πάμε στο τέτοιο. Πάμε στο ποδήλατο να σε βάλω άλλο μέρος. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει σε διάδρομο. Κατέβα. Γιατί είναι σαν να έχεις 150 προπονητές στην πάρτι σου. Όποτε θες, σε όποιο μέρος του κόσμου θες, για όποια είδους γυμναστική θες. Φανταστικό. Δεν έχω λόγια. Φανταστικό. Πάμε λίγο και φανταστικό. Το ποδήλατο. Το ποδήλατο. Η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Εντάξει, έχουμε την οθόνη εδώ που έχουμε όλα τα προγράμματα. Το κεντρικό μενού εδώ εμφανίζεται όπως εμφανίζονται και στις δύο άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι διάφορα τοπία αναζητήσεις όπως κάναμε πριν. Ίδιο πράγμα είναι. Απλά εδώ είναι τα προγράμματα που είναι μόνο για ποδήλατο. Απλά βλέπεις εδώ, ας πούμε, έχει κάποια βαράκια. Στο συγκεκριμένο όργανο μπορείς να χρησιμοποιήσεις την οθόνη, να την μετακινήσεις λίγο προς το πλάι, ας πούμε. Και να κάνεις μια μικρή προθέρμανση πριν ανέβεις το ποδήλατο με κάποιες ασκήσεις γυμναστικής. Ναι, έχει και κάποια τέτοια. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όμως και την οθόνη για κάποια λίγα προγράμματα που έχει, αντίστοιχα με αυτά που είχαμε στον καθρέφτη, όχι όμως όλα αυτά, για να κάνεις ασκήσεις με τα συγκεκριμένα βαράκια. Εντάξει. Ωραία, τώρα θα σου βάλω 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα. Στην Ισλανδία, είμαστε καλά. Και φυσικά να πούμε ότι έχει και πολύ διάσημους αθλητές, καταξιωμένους. Ναι, που είναι iFit trainers, όπως είναι ο Phelps. Πολύ Ολυμπιονίκης της κολύμβησης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ακολουθεί το ρυθμό. Θα είναι η κοπέλα μπροστά και θα κάνει το ποδήλατο. Και εσύ θα είσαι από πίσω. Βάστα γερά. Ναι, βάστα γερά. Δεν βλέπω, εμένα δεν με βλέπει. Ανεβήκαμε εδώ πέρα πάνω στα βουνά. Οκ, και αντίστοιχα θα φτιάχνει την ταχύτητα που θα πρέπει να ακολουθήσει την αντίσταση, μάλλον τα πεντάλια. Και την κλίση. Δηλαδή ουσιαστικά θα μεγαλώνει και θα μικραίνει την κλίση σαν να ανεβαίνει στο βουνό. Ναι, σαν να είσαι σε αυτό το φυσικό τοπίο. Κοίτα τι ωραία που σε πήγα. Πω, τα έχεις δει αυτά. Δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν ούτε αυτά. Ούτε καν.
Φτιάχνει μόνο του λοιπόν την αντίσταση. Εσύ πρέπει να κρατάς το ρυθμό εδώ, να είσαι στο 80 στο RPM. Που να είμαι στο 80. Ναι. Καλά, να κάνεις λίγο πιο γρήγορα για να την ακολουθείς. Για να μπορείς να ακολουθείς το ρυθμό. Περίμενε, μ' άφησε πίσω. Κάτσε μορφιλή. Δεν σε αφήνει πίσω. Απλά για να κάνεις την προπόνηση όπως την κάνει η κοπέλα, πρέπει να είσαι στον. Στο αυτή target. Τρέχει, ρε παιδιά. Στην ευθεία είναι, ρε Μαντώ. Τι περιμένεις να κάνει. Προπόνηση εγώ σου βάλαμε. Πιο σιγά. Εσύ πήγαινε πιο σιγά. Έλα τα νερά, φέρτε τα νερά ήδη. Εγώ θα πάω με το δικό μου ρυθμό. Πήγαινε με το δικό σου ρυθμό. Μπορείς ανά πάσα στιγμή, εφόσον η αντίσταση σε ζορίζει, μπορείς να τη φέρεις την αντίσταση, να τη χαμηλώσεις πάρα πολύ, να το κάνεις ακόμα πιο εύκολο. Ωραία, αυτό θέλω. Εντάξει. Δεν σταματάω. Μα τι είναι, Μαντώ. Δεν χρειάζεται. Ωραία, να πάω εγώ εκεί. Μπορείς να θες να πας να κάνεις εσύ ένα δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα που πάω 80 εδώ, που την αφόρθω πεταλιά. Α, βλέπεις. Εντάξει, μπορείς να μιλήσεις. Εντυπωσιάστηκα, μπορώ να μιλήσω. Ξελαχανιασές. Το μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είναι για αναλόγως τι θέλεις και τι χώρους έχεις στο σπίτι σου. Καλά, αυτό έχεις τι χώρο να πιάνει, ρε παιδιά, πλάκα μου κάνεις. Προπονητή, τους προσωπικούς σου προπονητές για να κάνεις σου, ναι, την προπόνηση που θες. Και να έχεις πάντα τη γυμναστική, να κάνεις τη γυμναστική που θες, να νιώθεις πάντα άνετος. Έτσι. Το προσωπικό σου trainer. Έτσι. Τον αγαπημένο, άμα θέλεις και να ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο και να περιμένεις να βγάλει καινούργια προγράμματα κάθε εβδομάδα. Και έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα προγράμματα για να σου δίνουν την ένταση και να μην παρατάς το γυμναστήριο. Να κάνεις. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν όλοι όσοι έχουν όργανα γυμναστική στο σπίτι είναι ότι εντάξει, γίνονται κρεμάστρες γιατί δεν έχει κάποιον να τους φωνάζει. Εδώ όμως ξέρεις κάθε εβδομάδα θα κάνεις κάτι καινούριο. Ναι, θα κάνεις κάτι καινούριο κάπου αλλού. Πάλι σου να σε καθοδηγεί, να σου λέει πάμε, λίγο να σου μιλάει, όταν ανεβαίνουν οι παλμοί. Δεν είναι βαρετή προπόνηση. Βέβαια, τι πλάκα μου κάνεις. Και ακριβώς επειδή. Στα μάτια σου όλη αυτή τη διαδρομή. Καλά, αυτό ήταν τέλειο έτσι στη Μαρίνα εκεί, δεν υπήρχε. Φανταστικό, παιδιά, το συστήνω επιφύλακτα. Αυτά είχαμε να πούμε εμείς σήμερα, γυμναστήκαμε. Εγώ εσύ γυμναστήκες. Εγώ έκανα πριν για να τα δοκιμάσω. Σε τέλεια φόρμα. Αντιγεια. Γεια σας.